Ορισμένοι νομίζουν ότι τη γη την κουβαλάει στην πλάτη του ένας ελέφαντας. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι μάλλον μια πελώρια χελώνα. Οι γεωλόγοι είναι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει ούτε ελέφαντας ούτε χελώνα. Όμως είναι σίγουροι για ένα πράγμα. Κάνει πράγματι πάρα πολύ ζέστη στο κέντρο της γης. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η απίστευτη θερμότητα προέρχεται από τη φωτιά που βγάζει από το στόμα του ο δράκος Ασδάρ. Ο Ασδάρ που παραμένει, παρά τα όσα λέγονται, ο αγαθός γέροντας φύλακας της γης που φροντίζει για μας όταν αποκοιμιέται. Άκου μία ιστορία. Ασδάρ, της Μαριάν Σατραπή. Η χώρα της Ματίλδης είχε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ήταν μια χώρα από τις πιο όμορφες του κόσμου. Ίσως η ομορφότερη. Σε αυτή τη χώρα υπήρχαν οι πάντες. Δημοσιογράφοι που φορούσαν γυαλιά, μωρά που γκρίνιαζαν, ποδοσφαιριστές που έπαιζαν ποδόσφαιρο, ερωτευμένοι, περίεργοι τύποι, μάλιστα και ένας βασιλιάς. Αλλά ένας βασιλιάς πολύ απλός, που αγόραζε ο ίδιος κάθε μέρα το ψωμί του από το φούρναρι. Όσο για τη Ματίλδη, πιο πολύ απ' όλα της άρεσε το σκοινάκι. Ακόμη μπορούσε κανείς να βρει ένα σωρό ζώα, γάτες, σκύλους, πουλιά, ψάρια, πρόβατα, αλεπούδες, ταύρους, χελώνες και άλλα μικρά σκανδαλιάρικα πλασματάκια. Πάντα ήταν θαυμάσια. Ώσπου ξαφνικά, μια μέρα, οι σκύλοι άρχισαν να γαυγίζουν, σαν να προαισθάνονταν κάποιο κίνδυνο. Τα πουλιά εγκατέλειψαν τη ζεστή τους φωλιά. Τι να βλέπαν άραγε από εκεί ψηλά? Η γη άρχισε να τρέμει. «Εμπρός, πάτε όλοι να κρυφτείτε! Γίνεται σεισμός!» φώναξε ο βασιλιάς, που ήταν σοφός, γνώριζε τα πάντα και τα είχε δει όλα. Αλλά πριν καλά-καλά προφτάσουν να κάνουν οτιδήποτε, άμπρα κατάμπρα και σταμάτησαν όλα έτσι απλά. Όμως τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Καινούρια ζώα ξεπρόβαλαν, που δεν τα είχε δει κανείς στο ζωολογικό κήπο. Το καβουρόγατο, το αγελαδόπτινο, η ταυροκουκουβάγια, ο ελαφόταυρος, το φιδόψαρο, η φιδαρκούδα, το αλογόπτινο. Και απ' την άλλη μεριά, οι άνθρωποι δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Ένας καινούριος βασιλιάς, ένας δημοσιογράφος χωρίς χέρια. Ο ποδοσφαιριστής είχε ένα μόνο πόδι. Οι περίεργοι άνθρωποι είχαν ένα μόνο στέρνο και για τους ερωτευμένους καλύτερα να μην μιλήσουμε. Και η Ματίλδη? Ήταν η μόνη που είχε ακόμα ακέραιο το κορμί της. Και ξέρετε γιατί? Όταν η γη άρχισε να τρέμει, έπεσε σκοινάκι. Έτσι βρέθηκε ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και παρέμεινε ίδια. Δεν άλλαξε καθόλου. Η Ματίλδη, γεμάτη απορία, πήγε να δει το βασιλιά. «Γιατί η γη μας το έκανε αυτό?» ρώτησε το βασιλιά και εκείνος της απάντησε. «Δεν είναι η γη. Είναι αυτός που μένει μέσα της. Είναι ο δράκος Ασδάρ και πρέπει να πας να τον δεις». Και μετά συμπλήρωσε. «Είσαι η μόνη που δεν άλλαξες και πρέπει εσύ να πας στο κέντρο της γης για να διελευκάνεις αυτό το μέγα μυστήριο». Αν και κάπως διστακτική, ξεκίνησε να πάει εκεί που της υπέδειξε ο βασιλιάς. Στο κάτω-κάτω δεν είχε δει ποτέ τη δράκο. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για φόβους», είπε μέσα της. «Το μέλλον όλου του κόσμου εξαρτάται από μένα. Πρέπει να δείξω κουράγιο».
Έτσι η Ματίλδη δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει για να πάει στην καρδιά του πλανήτη. Από 2,5 ώρες δρόμο, είδε να λαμπυρίζει ένα παράξενο όν. Πλησίασε γλυκά-γλυκά, αργά και ήσυχα. «Καλημέρα, με λένε Ματίλδη. Εσείς είστε ο δράκος Ασδάρ?» «Χαχα, εγώ είμαι ο μέγας δαίμονας. Είμαι απέσιος, είμαι τρομερός. Δεν είμαι καθόλου καλός. Εάν θέλεις να βρεις τον Ασδάρ, χρειάζεσαι την εξουσιοδότησή μου. Αλλά να το ξέρεις, είμαι δαίμονας. Είμαι πολύ κακός. Εάν θέλεις να σε αφήσω να φύγεις, πρέπει να με αποκοιμήσεις.» «Να σας κοιμήσω?» ρώτησε η Ματίλδη. «Ναι, να κοιμηθώ. Αυτό μόνο μ' αρέσει. Μα να κάτι, δεν ξέρω τι, με ξύπνησε και δεν μπορώ να το ρίξω στον ύπνο. Πονάει το κεφάλι μου και είμαι τόσο κουρασμένος. Σε διατάζω να με κοιμήσεις.» «Αυτός ο δαίμονας είναι πολύ λιγότερο κακός από όσο νομίζει ο ίδιος», σκέφτηκε η Ματίλδη. Με έναν ανούρισμα που του είπε, εκείνος έκλεισε τα μάτια και η Ματίλδη προχώρησε στο δρόμο της. Πέτα χαρά μου να ανέβεις, πέτα ψηλά να φτάσεις, ψηλά που είναι δυο σύννεφα και εκεί να ξεκουράσεις. Στο πεις να σμίξουνε μαζί να γίνουν αίμα, στρώμα να γίνουν κατάσπρο, να είναι μόνο για σένα. Μετά το Μέγα Δαίμονα βοήθησε ένα τζίνι να κλειστεί ξανά μες στο μπουκάλι του. Χάρισε μερικές τούφες από τα μαλλιά της σε μια μάγισσα που τα χρειαζόταν για το μαγικό της φίλτρο. Και για να μην τα πολυλογούμε, γνώρισε πλάσματα παράξενα με κέρατα. Ακόμα και αυτά τα επηρέασε ο σεισμός. Τέλος, μετά από μία μέρα και μία νύχτα, συνάντησε τον Ασδάρ. Της φάνηκε πολύ λιγότερο τρομακτικός από όσο τον είχε φανταστεί. Εξάλλου, μετά από όλες αυτές τις συναντήσεις που είχε, τίποτα πια δεν ξάφνιαζε πραγματικά τη Ματίλδη. «Καλημέρα, Ασδάρ. Έκανα ένα μακρύ ταξίδι για να σε δω. Έκανες τη γη να τρέμει. Πες μου γιατί. Αποκάλυψέ μου αυτό το μυστήριο.» «Πονάει η πλάτη μου», λέει κλαίγοντας ο Ασδάρ. «Έσπασα τον αυχένα μου και ο πόνος είναι αφόρητος. Ανοίγετε πηγάδια με τα μηχανήματά σας που πληγώνουν τη σπονδυλική μου στήλη. Έσμπρωξα τόσο δυνατά γιατί έπρεπε να ισιώσω το κορμί μου.» «Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα?» ρώτησε η Ματίλδη. «Εάν με βοηθήσεις να τραβηχτώ, όλα μπορούν να διορθωθούν.» Η Ματίλδη πήρε το σχοινάκι της και το τύλιξε γύρω-γύρω από τον Ασδάρ. Έπειτα τράβηξε τόσο πολύ δυνατά που μόνο μιας ακούστηκε «κρακ!». Ανακουφισμένος και τεντωμένος,
Ο Ασδάρ πήδηξε από τη χαρά του, ταρακουνώντας και πάλι τη γη. Όλα ξανά γίναν όπως πρώτα. Αλλά ο βασιλιάς θέλει να βγάλει λόγο. «Ο Ασδάρ είναι ο φύλακάς μας, θέλει μόνο το καλό μας. Πρέπει όμως να το φροντίζουμε όπως και αυτός φροντίζει εμάς. Προσοχή όταν ανοίγετε τρύπες».